Ωραία. Εμείς στις συναντήσεις αυτές της σχολής γονέων συνηθίζουμε να ξεκινούμε με προσευχή. Οπότε να ξεκινήσουμε έτσι και τώρα, αν θέλετε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Έλεγα λοιπόν ότι μας είστε πολύ γνωστός, έχετε ξανά βρεθεί στις σχολές γονέων σε παρόμοια συνάντηση. Για όσους όμως πρώτη φορά έτσι, θα έχουν αυτή τη χαρά και την απόλαυση απόψε να είναι μαζί, να πούμε λίγα πράγματα. Γεννήθηκε και μένει στο σιδηρόκαστρο της Συντικής, όπου νομίζω και από εκεί τώρα είναι συνδεδεμένος, Μακεδονία λοιπόν. Είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της κλινικής και κοινωτικής ψυχολογίας του University of East London. Ασκεί φυσικά το λειτουργήμα του ψυχολόγου και εργάζεται σε αυτό. Και είναι και συγγραφέας βιβλίων που πολύ εξημών έχουμε απολαύσει στη μελέτη τους, έχουμε προβληματιστεί. Ιδιαίτερα πρωτότυπος, ελκυστικός, ο τίτλος του σημερινού θέματος, που αφήνει πολλά περιθώρια για προβληματισμό, για ερωτήματα. Έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσει. Και το πρωτότυπο επίσης είναι ότι δεν μας έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία για να κεντρήσει το ενδιαφέρον και να δούμε και τους άξονες τους οποίους θα κινηθεί, τα όρια, ποιοι είναι αυτοί στους οποίους θα αρέσουμε, ποιους δεν θα αρέσουμε, πού σταματάει, πού αρχίζει. Οπότε θα δώσουμε το λόγο σε εσάς κύριε Ελευθεριάδη και θα σας απολαύσουμε. Οι ακροατές και οι συμμέτοχοι στην απόψινή παρέα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα ερωτήματά τους μετά το πέρας της δικής σας εισηγήσεως, είτε live που είναι πολύ πιο ζεστό, φιλικό και έτσι, πώς να πούμε, ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, είτε όμως και μέσω του chat κάτω να το διατυπώσουν το ερώτημα. Σας ακούμε με πολύ χαρά. Χαίρετε. Χαίρετε λοιπόν. Χαίρετε και από μένα. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και εγώ. Και πριν ξεκινήσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω την Παναγία μας για αυτή την ευκαιρία που μας χάρισε να μαζευτούμε σήμερα εδώ πέρα διαδικτυακά, έστω και διαδικτυακά. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον καταφέρουμε και διαζώσεις, ας πούμε, να τα πούμε. Και λέω πάντα την Παναγία, γιατί ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο τόπος με αυτά τα οποία συμβαίνουν μένει ακόμα όρθιος χάρη στην Παναγία. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε περίπτωση να υφιστάμεθα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε η Παναγία. Μένουμε όρθια ακόμα χάρη σε αυτή. Σε ένα δεύτερο χρόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Γενάδιο για την πρόσκληση. Ήταν ο πρώτος έτσι, άνθρωπος ο οποίος έτρεξε για αυτήν εδώ πέρα την εκδήλωση, από πέρυσι ακόμα. Την έχουμε κανονισμένη. Λοιπόν, βλέπω δεν ακούμε καλά, δεν έχουμε καλό ήχο. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο ήχος μας Εμείς είναι καλός. πάντως σας ακούμε πολύ καθαρά. Ίσως είναι θέμα συγκεκριμένου. Τέλεια, Ναι. τέλεια. Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον πατέρα Γενάδιο για την πρόσκληση αυτή, να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σχολείου, που έτσι για ακόμα μια φορά μας κάνουν αυτή εδώ πέρα την τιμή να μαζευτούμε σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα. Να στείλω τους χαιρετισμούς στο φίλο μου το έτσι είναι δικό σας άνθρωπος εκεί πέρα, τον Είναι αγαπώ εδώ, πάρα είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας. Είναι εδώ. πολύ. Είναι αδερφός ο Σταύρος. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους, όλους εσάς που έχετε μπει σήμερα και έχετε αφιερώσει αυτό εδώ πέρα το απόγευμα για να μορφύνετε αυτήν εδώ πέρα την εκδήλωση με την παρουσία σας. Το θέμα το οποίο αποφασίσαμε να σκαλίσουμε στη σημερινή μας συνάντηση έχει τίτλο «Έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσει». Έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσει. Ξέρετε, άφησα λίγο σκιώδη τα σημεία, το που θα πάω, πούμε, σε αυτό το θέμα, που θα πάω την εισήγησή μου σήμερα, γιατί
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είχα ετοιμάσει μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία, μια εισήγηση λίγο πιο θεωρητική. Μια εισήγηση η οποία θα έχει να κάνει γενικά με ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να αλλάξουν για τον οποιονδήποτε. Μια εισήγηση η οποία έχει να κάνει με εκείνους εκεί πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να βγουν από τον εαυτό τους, αρνούνται να βγουν από το καπούκι τους, έστω και στο παραμικρό. Αλλά αντιθέτως τι κάνουν, οχυρώνονται μέσα σε ένα εγώ και περιμένουν τους άλλους, το περιβάλλον τους να τους πλησιάσει. Όταν λοιπόν ετοίμασα την εισήγησή μου κι εγώ, ωραία, την έγραψα, μου πήρε εκεί πέρα 5-6 ώρες. Πριν δώσω την κάθε εισήγηση, πηγαίνω στη γυναίκα μου, στην Πόπη, λοιπόν, και τη δίνω, ας πούμε, να τη διαβάσει. Όπως της την έδωσα, μου τη γύρισε πίσω λοιπόν η Πόπη και λέει: Αυτό εδώ πέρα το πράγμα εδώ πέρα δεν θα πας να το πεις στους ανθρώπους. Είσαι με τα καλά σου, μου λέει: Θα πας να μιλήσεις σε σχολείο νέων, λέει σχολείου. Η εισήγησή σου λέει είναι πολύ θεωρητική. Θα την αλλάξει, λέει, θα γράψει την αρχή. Μα λέω ρε Ποπίτσα, λέω. Εγώ εδώ πέρα έγραφα, ας πούμε, 5 ώρες. Διάβασα, έκανα, έρνω, όχι, λέει από την αρχή. Και λέω τι να γράψω, μου λέει, θα γράψει για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν και εγώ, αγαπητή μου, επειδή κάνω εγώ κουμάντο στο σπίτι, άλλαξα την εισήγησή μου και ανωτέρα βία επαναπροσάρμοσα, ας πούμε, το γύριο κορμό τη. Και το έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσει. Αυτή είναι εδώ πέρα τη φράση. Σήμερα θα την ακούσουμε, θα προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε ακούγοντάς την, υποθέτοντας ότι την ακούμε από το στόμα των παιδιών μας. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να δώσουμε κάποια σημεία. Κάποια σημεία καθαρά προς προβληματισμό. Δεν θα κουράσουμε πολύ. Θα χαρώ κι εγώ στο τέλος της εισήγησης να υπάρξει ένας διάλογος όπου θα ακουστούν ερωτήσεις, παρεμβάσεις και θα γίνουν τέλος πάντων ζυμώσεις πάνω στα λεκθέντα. Πάμε λοιπόν και ο Θεός βοηθός μας. Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω, αγαπητοί και αγαπητές. Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω. Αυτό θα γυρίσει και θα σας πει κάποια στιγμή η προέφηβη η κόρη σας. Να το ξέρετε. Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω. Αυτό εδώ πέρα θα γυρίσει και θα σας πει κάποια στιγμή ο έφηβος ο γιος σας. Και θα σας πει κι άλλα μαζί με αυτό. Θα σας πει έτσι γουστάρω, έτσι θέλω, έτσι είμαι. Και θα πει κι άμα σας αρέσει. Και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Φωνάξτε όσο θέλετε. Βάλτε με όσες τιμωρίες θέλετε, θα πει. Εγώ είμαι έτσι και δεν αλλάζω. Αυτό θα γυρίσουν και θα μας πούνε κάποια στιγμή τα παιδιά. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς εκεί. Πώς θα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Πώς θα διαχειριζόμαστε τα παιδιά. Φωνάζουμε. Τι κάνουμε. Μαλώνουμε. Απαιτούμε. Υψώνουμε το δάχτυλο. Πώς διαχειριζόμαστε τα παιδιά όταν αυτά αρχίζουν και σηκώνουν μπαϊράκι. Και εκεί πέρα, ειδικά εκεί στην προεφηβεία, ξεκινάνε οι μεγάλες εντάσεις με κορύφωση στην εφηβεία. Πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Αργά ή γρήγορα, αγαπητοί μου, όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοια ερωτήματα, με τέτοια διλήμματα. Αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζωριλίκια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καθαρό μυαλό και με όσο μπορούμε, με τριοπάθεια, να διαχειριστούμε την κατάσταση έχοντας στο νου μας κάποια πραγματάκια. Το πρώτο και κύριο πράγμα που δεν θέλω ποτέ να ξεχνάμε όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά είναι ότι κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία του έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά έχει και διαφορετικά κουμπιά. Με διαφορετικό τρόπο, αγαπητοί μου, πρέπει να προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα παιδί όταν είναι βρέφος. Με διαφορετικό τρόπο διαχειριζόμαστε ένα παιδί όταν πάει στο δημοτικό. Με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το ίδιο παιδί όταν θα είναι πλέον έφηβος. Το να μπαίνουμε σε διαδικασία και να προσεγγίζουμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, έτσι, αγόρια, κόρια, με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις διαφορετικές τους έτσι, ηλικιακές, στα ηλικιακά του στάδια, αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε ψυχοπαθολογία. Τώρα σε ποιον ψυχοπαθολογία δεν ξέρω, μπορεί στο παιδί, μπορεί στο γονιό, μπορεί στο δασκάλου. Ένα παράδειγμα, το να λες τζουτζούκο μου, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί ενός έτους, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Το να πας όμως και να αποκαλέσεις τζουτζούκο μου, τον έφηβο, τον γιο σου, μπροστά στους φίλους που έρχεσαι από το σχολείο, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ως αποτέλεσμα να σου κόψει την καλημέρα ο γιο σου για μήνες, και από την άλλη θα έχει ως αποτέλεσμα να του εξασφαλίσει μια μόνιμη καζούρα για καιρό από τους μαθητές του. Αντίστοιχα, το να μαλώσει ένα παιδί δημοτικού, το οποίο ουρλιάζει σαν τρελό, είναι κάτι το οποίο ας πούμε έχει ένα νόημα. Το να μπει όμως στη διαδικασία και να αρχίσει να μαλώνει ένα βρέφος, έτσι, το οποίο ουρλιάζει σαν τρελό, αυτό εδώ πέρα όχι απλά δεν έχει νόημα, αυτό εδώ πέρα θα δημιουργήσει και περαιτέρω πρόβλημα, θα δημιουργήσει και περαιτέρω ένταση στην ήδη υπάρχουσα που έχει. Λοιπόν, όταν ένας έφηβος, όταν μια έφηβη έρχεται, αγαπητοί μου και αγαπητές, και κραυγάζει και μας λέει ότι εγώ δεν αλλάζω,
δεν θέλει παρόμοια αντιμετώπιση με όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, έτσι από το παρελθόν μας. Θέλω να σας πω ένα προσωπικό περιστατικό από τη δική μου, την προσωπική τη ζωή. Λοιπόν, εγώ έχω τρία παιδάκια. Τα δύο πρώτα είναι αγόρια και είναι αρκετά ζωηρά τα αγόρια αυτά. Γενικά, εγώ δεν φωνάζω. Ας πούμε, η τόνη μου είναι πάντα πιο χαμηλή. Το έχω κάνει όμως δύο φορές στο παρελθόν, τον μεγάλο μου τον γιο, όταν είχε χτυπήσει τον αδερφό του έτσι και δύο φορές πολύ άσχημα. Την μια φορά τον είχε χτυπήσει με ένα ξύλινο τερνάκι στο κεφάλι. Ήταν χειρουργημένο στο κεφάλι ο μικρός. Και τη δεύτερη φορά τον είχε κλωτσίσει και είχε πέσει με το κεφάλι πάλι το χειρουργημένο πάνω σε ένα καλοριφέρι. Ήταν οι δύο φορές που τον είχα αρπάξει και τον μάλωνα, του έλεγα τι κάνει, πώ θα κάνει κτλ. Εκείνες τις δύο φορές λοιπόν, ήταν γύρω στα τέσσερα τότε, ο γιος μου, ψιλοέκλαψε, έκανε, έρανε από εδώ κτλ. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, πέρασε 2-3 χρόνια κτλ. Πάει να κάνει κάτι ανάλογο πάλι ο μεγάλος ο γιος, στα 7 του πλέον, 7 χρόνια πλέον. Και πάω να το μαλώσω πάλι έτσι με τον ίδιο τρόπο. Και 7 χρόνων παιδί, το ίδιο παιδί που πριν 2-3 χρόνια σου με έκλαιγε, μαζευόταν, του μιλούσε και γεννούσε. Έκανε στα ψέματα, όπως λίγο κλαίει, και μόλις γυρούσε λίγο το τέτοιο το βλέμμα μου, αυτός γελούσε. Και εκεί πέρα αντιλήφθηκα ότι το παιδί έχει μεγαλώσει και ότι πρέπει να αλλάξω το τροπάρι. Εν τέλει τον τακτοποίησα, μια χαρά τον τακτοποίησα, δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι το παιδί είχε αλλάξει μπροστά στα μάτια μου, εγώ έχοντας μια γνώση επί των συγκεκριμένων θεμάτων και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι όταν ένα 7χρονο θέλει διαφορετικό χειρισμό από ένα 4χρονο, πόσο μάλλον ένα έφηβος, ο οποίος είναι ένα ηφαίστειο το οποίο βράζει. Κάθε ηλικία, αγαπητοί μου, θέλει τον δικό της χειρισμό. Αυτό είναι το πρώτο πραγματάκι το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Θέλω να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας ανάλογα, προσεκτικά, ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε σε ένα δεύτερο σημείο. Ένα επόμενο λάθος που κάνουν οι γονείς, και όχι μόνο οι γονείς, ένα λάθος που κάνουν οι δάσκαλοι, ένα λάθος που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι. Ένα λάθος που κάνουν οι ιερείς που ασχολούνται με παιδιά, είναι το, ειδικά με παιδιά τα οποία διακηρύσουν και λένε ότι εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω και κάνω και έρανω, σας είπα, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε εκεί πέρα στην εφηβεία, εκεί πέρα εμφανίζονται, προεφηβεία με εφηβεία. Είναι το γεγονός ότι προσπαθούμε να επιβληθούμε στα παιδιά δια της βίας. Προσπαθούμε να επιβληθούμε σε παιδιά τα οποία μας προκαλούν με αυτό το δεν αλλάζω, ότι έτσι γουστάρω, έτσι είμαι, προσπαθούμε να επιβληθούμε με φωνές. Είναι το γεγονός ότι προσπαθούμε να επιβληθούμε με τιμωρίες στα παιδιά αυτά. Θέλω να σας πω κάτι και θέλω όσοι είναι οι συμμετέχοντες εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσους συμμετέχοντες έχουμε, είμαστε μια μεγάλη παρέα από ό,τι νομίζω. Θέλω να το γράψετε έτσι με πολύ μεγάλα γράμματα. Βλέπω 180 άτομα, είμαστε πάρα πολύ. Χαίρετε λοιπόν, καλησπέρα και σε αυτούς που συνδέθηκαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να το γράψω με μεγάλα γράμματα. Η ένταση δεν βοηθά. Η ένταση δεν βοηθά ποτέ. Όσοι έχετε στο σπίτι εφήβους, όσοι έχετε στο σπίτι προέφηβα παιδιά, όσοι έχετε σπίτι και μικρότερα, δε, ξεχάστε τις φωνές. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Ξεχάστε όλα αυτά εδώ πέρα τα πανηγυράκια. Ξεχάστε γιατί. Ξεχάστε γιατί οι έφηβοι αντιδρούν. Οι έφηβοι, το αίμα των εφήβων βράζει. Ο έφηβος γουστάρει το χαμό, γουστάρει την αναπούλα. Εάν εμείς πάμε και δώσουμε ένταση, ένταση θα πάρουμε πίσω. Είναι δράση αντίδραση αυτό το πράγμα. Οι έφηβοι κάνουν και κάτι άλλο. Γουστάρουν να νιώθουν αδικημένοι. Γουστάρουν να νιώθουν καημένοι της υπόθεσης, χαμένοι της υπόθεσης. Έτσι, αυτή η περίοδος της ζωής θα έχει όλα αυτά. Έχει μια σκοτεινιά, έχει μια τέτοια γοητεία, μια σκοτεινή γοητεία. Οι έφηβοι γουστάρουν να νιώθουν ότι είναι πάντα το θύμα. Όταν εμείς πάμε και τους το δίνουμε αυτό και τους το δίνουμε, εμείς πάμε με καλές προθέσεις να τους επαναφέρουμε. Αλλά στην ουσία τι τους δίνουμε, τους δίνουμε μια επιβεβαίωση σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Έτσι. Λοιπόν, μην τους το δίνετε. Αυτό το πέρα δεν ισχύει. Γιατί εσείς ως γονείς, εσείς ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι, ως το ένα, ως το άλλο, είστε εδώ πέρα σήμερα και παρακολουθείτε αυτό εδώ πέρα το σεμινάριο. Γιατί το φιλοκάρδι σας τρέμει, γιατί το μυαλό σας καίγεται και ψάχνετε να βρείτε τρόπους να προσεγγίσετε τα παιδιά. Αλλιώς σιγά-σιγά καθώς τα μπλημματιάτικα να βλέπετε, ας πούμε, τα μούτρα μου εδώ πέρα. Έτσι. Μην τους δίνετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μην τους δίνετε πάτημα να συνεχίσουν αυτήν εδώ πέρα την ένταση. Η ένταση να μένει έξω από τα σπίτια. Η ένταση να μένει έξω από τις τάξεις. Η ένταση να μένει έξω από τη σχέση με τους εφήβους. Η συμπεριφορά των εφήβων, αυτή η έντονη συμπεριφορά, αυτή η προκλητική συμπεριφορά, έτσι, είναι ένας τρόπος διαφοροποίησης τους από τον κόσμο, από το κατεστημένο. Μία φορά τα παιδιά εκεί γύρω στα 3-4 προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τον κόσμο. Είναι εκεί που αναπτύσσεται το αίσθημα του εγωισμού. Γι' αυτό και όσοι είστε έτσι, μανούλες τώρα, νέες μανούλες, θα δείτε ότι τα παιδάκια σας μόλις πάνε 2,5, μόλις πάνε 3-3,5. Ενώ ήταν ένα ήσυχο παιδί, ένα παιδί το οποίο δεν είχε στόμα, έχει και μιλιά, δεν είχε. Μπαίνει στη διαδικασία το παιδί και γίνεται ένα άλλο, ένα ηφαίστειο. Και λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Τίποτα. Είναι
αναπτυξιακό στάδιο το οποίο περνάει το παιδί, όπου αρχίζει και διαχωρίζει τον εαυτό του από τον κόσμο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στα 3, στα 4, αυτό σημαίνει και στην εφηβεία. Αυτό συμβαίνει και στην εφηβεία. Αρχίζει ο έφηβος και σαν προσωπικότητα προσπαθεί να αυτονομηθεί. Εάν εμείς μπούμε στη διαδικασία και δώσουμε ένταση σε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το χάσαμε το παιχνίδι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εμείς πρέπει να γίνουμε σαν τη θάλασσα. Τι κάνει τη θάλασσα? Πηγαίνει, πετάς μια πέτρα μέσα και την καταπίνει. Και ξανά ηρεμία από πάνω. Πετάς δεύτερη πέτρα, την καταπίνει. Ξανά ηρεμία από πάνω. Πετάς τρίτη πέτρα, το ίδιο πράγμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι να έχουμε το φίλο μας κοντά, λέει, και τον εχθρό να τον έχουμε κοντύτερα. Εγώ αυτό εδώ πέρα θα το παραφράσω και είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Όσο πιο καλμαρισμένο τον έχουμε τον έφηβο, τόσο πιο κοντά μας μένει αναγκαστικά. Και όσο πιο κοντά μας μένει αναγκαστικά, τόσο πιο εύκολα σαν γονείς, σαν δάσκαλοι μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Δεύτερο σημείο λοιπόν για σήμερα, όχι ένταση αγαπητοί. Όχι ένταση ακόμα και σε φίλους, ακόμα και σε προεφίλους, ακόμα και σε παιδιά δημοτικού που λένε έτσι γουστάρω, έτσι είμαι, δεν αλλάζω για κανένα σας. Και πάμε να αναπτύξουμε τη σκέψη μας λίγο ακόμα πράγμα. Λοιπόν, η επικοινωνία των ανθρώπων είναι δύο ειδών. Υπάρχει η λεκτική επικοινωνία και υπάρχει και η μη λεκτική επικοινωνία. Λεκτική είναι η επικοινωνία, εκείνη ας πούμε, ότι ας πούμε, λεκτική επικοινωνία είναι το να έρθει το παιδί σου ας πούμε, και να σου πει ότι μπαμπά σε αγαπάω. Λεκτική επικοινωνία είναι αυτή το παιδί σου και να σου πει ας πούμε, μαμά, ξέρω εγώ, με στεναχωρεί το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Μη λεκτική επικοινωνία είναι το να έρθει το παιδί και να κάνει χαμό. Το να κοπανάει πόρτες, το να κατεβάσει μούτρα, το να κλείνει το δωμάτιό του. Έτσι. Τι είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα? Είναι μια μη λεκτική επικοινωνία. Η οποία τι μας λέει εμάς? Είναι μια κραυγή αυτή το παιδιό, η οποία κραυγή προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί, ας πούμε, είναι μια προσπάθεια το παιδιό, μια κραυγή, μια προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει τα παιδιά να μας πλησιάσουν. Τα παιδιά θέλουν κάτι να μας πούνε. Πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να μας πούνε τα παιδιά. Είναι μια προσπάθεια το παιδιό να μας πούνε ότι πρόσεξε. Μια προσπάθεια το παιδιό να μας πούνε ότι είμαι εδώ. Έχω ανάγκη. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Για σκεφτείτε λίγο εσείς που είστε εδώ πέρα. Αγαπάτε τους γονείς σας, φαντάζομαι. Σας αγαπάτε. Αγαπάτε και τους παππούδες σας. Σας αγαπάτε και αυτούς. Πόσοι συχνά το λέτε? Πόσοι από εδώ πέρα, τους συνδεδεμένους που είμαστε εδώ πέρα σήμερα, παίρνετε τηλέφωνο σου καθημερινά τους γονείς σας και τους λέτε μπαμπά, σας αγαπώ, μας αγαπώ. Δεν νομίζω πολύ. Πόσοι από εσάς παίρνετε τηλέφωνο τον παππού σας, τη γιαγιά σας, το φίλο σας, τη φίλη σας και λέτε σ' αγαπάω, σε κάνω, σε ράνω κτλ. Φαντάζομαι όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τι κάνετε? Μπαίνετε στη διαδικασία και προσπαθείτε να δείξετε την αγάπη σας με πράξεις. Κάνετε δωράκια, στέλνετε καρτούλες, μπορείτε να στείλετε κανένα SMS κάτι άσχετο κτλ. Τους κάνετε εξυπηρετήσεις, τους πάτε σε γιατρούς, πίνετε ένα καφέ μαζί κτλ. Αυτό ακριβώς είναι τι? Είναι ένας έμεσος τρόπος να τους πλησιάσετε και να τους πείτε πράγματα. Όταν έρχεται ένα παιδί λοιπόν και μας λέει ότι έτσι είμαι και δεν αλλάζω, για σκεφτείτε το. Για ποιο λόγο να μπει σε διαδικασία να το δηλώσει όλο αυτό? Για ποιο λόγο να έρθει να μας το δηλώσει, για ποιο λόγο να έρθει να μας το κάνει λιανό? Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρύβεται από πίσω. Πρέπει να μάθουμε να τα ακούμε εμείς αυτά. Είναι μια προσπάθεια αυτό. Είναι μια προσπάθεια του παιδιού που φωνάζει και σου λέει πρόσεξε. Όταν είναι μικρό, θα το εκφράσει με ζωγραφιά. Θα το εκφράσει με κλάμα. Θα το εκφράσει με απόσταση, με μούτρα. Θα το εκφράσει με άλλους τρόπους. Μεγαλώνοντας όμως, θα το εκφράσει με τέτοιους τρόπους. Μπορεί να εκφράσει με επιθετικότητα. Μπορεί να το εκφράζει όλο αυτό σου με μια ένταση. Μπορεί να το εκφράζει μεγαλώνοντας ο νέος, ο έφηβος, η έφηβη, ο προέφηβος, βρίσκει άλλους τρόπους για να μας πει είμαι και εγώ εδώ. Είναι μια κραυγή για επικοινωνία. Το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Και πάμε λίγο να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις σκέψεις μας. Πάμε σε ένα τέταρτο σημείο. Λοιπόν, μπορεί κάποιοι εδώ πέρα να τα ακούν όλα αυτά και να λένε ότι εντάξει ρε παιδί μου, έτσι, ωραία τα λέμε, καλά τα λέει ο ψυχολόγος, αυτά διαβάζω στα βιβλία, αυτά βλέπω στα γραφεία, αλλά εμένα τι με νοιάζουν αυτά, εμένα τα παιδιά μου εμένα είναι μια χαρά το ένα το άλλο κτλ. Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα κτλ. Προσέξτε λίγο. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται αγαπητοί μου είναι σαν ένα μπρίκι. Ένα μπρίκι με ελληνικό καφέ, φανταστείτε, το οποίο μπαίνει πάνω σε ένα μάτι. Ανάβουμε το μάτι, ανάβουμε το καζάκι και αρχίζει τώρα αυτό και βράζει. Κάποια στιγμή, πώς το βράζει, ο καφές φουσκώνει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα χυθεί. Ανάλογα τον πρίκι, ανάλογα την ποσότητα του καφέ και ανάλογα την ποσότητα του νερού που έχουμε εκεί μέσα. Έτσι, άλλος ας πούμε καφές γίνεται νωρίτερα, άλλος καφές αργότερα. Όλοι οι καφέδες όμως κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο όπου φουσκώνουν και ξεχύνονται έξω από τον πρίκι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τα παιδιά μας. Το γεγονός ότι ένα παιδί
το γεγονός ότι είναι παιδί, δεν έχει κάνει κάποια έκρηξη. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι στο σήμερα, σαν έφηβος, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει. Το γεγονός ότι ένα παιδί, ας πούμε, δεν έχει αντιδράσει στα 12 του, δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει στα 18, στα 19, στα 20. Έτσι. Σήμερα μίλησα με κάποιους γονείς, είχα μια συνάντηση και μου λέγανε, εμείς λέει, μέχρι τα 14 είχαμε ένα τέλειο παιδί. Είχαμε το παιδί που θέλει κάθε γονιός. Και μου λέει, μετά τα 14 τι έγινε. Μετά τα 14 έχουμε το παιδί που δεν θέλει κανένας γονιός. Λέει, τι άλλαξε, πώς έγινε αυτό. Αυτό είναι μια φυσιολογική, είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό. Να τα περιμένουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Να τα περιμένουμε. Και μη σας πω ότι εμείς θέλουμε να μπαίνει ο έφηβος, το παιδί, ο νέος. Θέλουμε να εκφράζει. Θέλουμε να ανοίγει το στόμα. Θέλουμε να προκαλεί. Γιατί το εκτονώνει όλο αυτό που έχει. Ιδάλλως, αν τα μαζεύει, θα του βγει στα 18, θα του βγει στα 20, θα του βγει στα 25. Ναι, αλλά μάζευε πράγματα μέσα σου μέχρι εκείνη την ηλικία. Έτσι δημιουργείται η ψυχοπαθολογία, αγαπητοί. Έτσι. Αυτό είναι το τέταρτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα σε σχέση με τα παιδιά. Και τι να κάνουμε, θα μου πείτε. Καλά τα λέω εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε. Πώς θα χειριστούμε εμείς τον έφηβο, την έφηβη, τον προέφηβο, την προέφηβη, τον μαθητή, τη μαθήτρια που έρχεται και μας λέει ότι εγώ δεν αλλάζω. Προσέξτε, αγαπητοί. Όταν θέλεις να κουρσέψεις ένα πλοίο, να κλέψεις ένα πλοίο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να το κοντέψεις, είναι να το πλησιάσεις, να έρθουν να κουμπίσουν τα πλαϊνά των πλοίων. Και όταν θέλεις να κάνεις απόβαση σε ένα εχθρικό έδαφος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις έτσι, είναι να πάμε εκεί πέρα και να κάνουμε ένα προγεφύρωμα. Νομίζω έχουμε ένα πρόβλημα με τους ήχους, κάτι στα κινητά. Δείτε το λίγο αν θέλετε, βλέπω εδώ πέρα στο chat. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το έτσι είμαι εγώ. Έτσι είμαι εγώ. Τι είναι το έτσι είμαι εγώ, είναι μια εχθρική φράση. Είναι ένα στίχος. Είναι μια άμυνα. Είναι μια άμυνα που πρέπει να παρακάμψουμε οι γονείς. Πρέπει να παρακάμψουμε, οι δάσκαλοι, να παρακάμψουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με παιδιά και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τα παιδιά, να φτάσουμε κοντά τους. Και πώς θα γίνει αυτό, Αυτό εδώ πέρα θα γίνει με δύο εργαλεία. Με χώρο και με χρόνο. Απαιτεί να έχετε χρόνο αποκλειστικά με το παιδί και απαιτεί να έχετε έναν χώρο πάλι αποκλειστικά με το παιδί σας. Μα θα πει κάποιος, εγώ περνάω όλη μέρα μαζί με τα παιδιά μου κτλ. Μπορεί να περνάς όλη μέρα μαζί με τα παιδιά σου, αλλά όταν εσύ είσαι με το παιδί και κάνεις ταυτόχρονα δουλειές, όταν εσύ είσαι με το παιδί και ταυτόχρονα σφουγγαρίζεις, σκουπίζεις, κλέβεις πιάτα, μαγειρεύεις, μιλάς στα τηλέφωνα, μιλάς με τη γραμματεία σου, κλείνεις ραντεβού στους γιατρούς, κάνεις πληρωμές, όταν εσύ είσαι με το παιδί, ναι, στον δρόμο, αλλά οδηγάς και γίνεται μια δραστηριότητα στην άλλη, είσαι και δεν είσαι, αγαπητέ. Είσαι, αλλά δεν έχεις το 100% της προσοχής σου εκεί πέρα. Μα δεν προλαβαίνω, θα πει κάποιος. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου. Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο συνηθίζω να το λέω στις ομιλίες. Έτσι. Λοιπόν, αν αύριο μεθαύριο χρειαζόταν να πάει το παιδί σου σε έναν ψυχολόγο, σε έναν παιδοψυχολόγο. Αν χρειαζόταν να πάει, ας πούμε, ο έφηβός σου, σε έναν ψυχίατρο, σε έναν παιδοψυχίατρο, δεν θα έβρισκε χρόνο γι' αυτό. Δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ακυρώσει τα απογευματινά σου, το ραντεβού, να τον πάρει, να πάτε, ξέρω εγώ, στο γραφείο του ψυχιάτρου, στο γιατρείο του, να κάνει τη συνεδρία του, να μπει εσύ, να ενημερωθεί για το παιδί, να φύγει. Θα χάνει 3-4 ώρε, παραδείγματο χάρη. Εκεί πέρα, όταν φτάσει ο κόμπο στο χτένι, είσαι έτοιμο να κάνει τα πάντα. Γιατί να μην μπούμε σε διαδικασία, αγαπητοί μου, και με πολύ λιγότερο χρόνο σε καθημερινή βάση να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Ε? Γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Μα θα πει κάποιος, εγώ έχω πολλά παιδιά. Εγώ έχω 5 παιδιά, εγώ έχω 10. Δεν μπορώ να αφιερώνω μια ώρα στο καθένα κτλ. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται φοβερός χρόνος. Μπορείτε να δώσετε μισή ώρα. Αυτό συζητάω. Να δώσετε μισή ώρα με το κάθε παιδί σας. Μισή ώρα με το κάθε παιδί σας σε συγκεκριμένο χώρο που θα είστε μόνο οι δυο σας. Η μαμά με το γιο, η μαμά με την κόρη, ο μπαμπάς με το γιο, ο μπαμπάς με την κόρη. Δεν μπορείς μισή ώρα. Να του δώσεις 20 λεπτά. Δεν μπορείς 20 λεπτά. Να του δώσεις 15 λεπτά. Δεν μπορείς 15 λεπτά. Να του δώσεις 10 λεπτά. Αλλά 10 λεπτά, γονιέ, 10 λεπτά θέλω να είσαι μαζί με το παιδί σου σε έναν χώρο οι δυο σας. Και να αλληλεπιδράτε έτσι. 10 λεπτά τη μέρα. 10 λεπτά με κάθε παιδί. Έχεις πολλά παιδιά. 5 λεπτά με κάθε παιδί. Τι θα βοηθήσει αυτό. Αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα. Αυτή η γέφυρα επικοινωνίας η οποία θα μας βοηθήσει να αφουγκραστούμε. Με πήρε τηλέφωνο προχθές ένα ζευγάρι, όχι προχθές, έχει κανένα 15 ημέρο ένα ζευγάρι,
Λοιπόν, ένα ζευγάρι, δύο γλυκύτατοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν 3-4 παιδιά τέλος πάντων, και είχαν ένα πρόβλημα με τη μεγάλη του την κόρη. Ήταν γύρω στα 21 χρόνια η μεγάλη τη κόρη. Και μας βρίζει όλη μέρα. Λέω, τι έλεγε, μας βρίζει όλη μέρα. Μας βρίζει, με σχέση, με σχέση. Και όχι μόνο εμάς. Λοιπόν, βρίζει και τα αδέρφια της. Τι θα κάνουμε, είμαστε απελπισμένοι. Λέω, δέχεται να πάει σε ψυχολόγο. Λέω, δέχεται, λέει, δεν δέχεται τίποτα. Λέω, κοιτάξτε εδώ. Εγώ λέω, δεν είμαι. Θα σας ζητήσω ένα πολύ απλό πράγμα. Και του ζήτησα ακριβώς αυτό που σας λέω τώρα εδώ πέρα. Θέλω για 10 μέρες και ο ένας γονιός και ο άλλος να μου αφιερώνετε 20 λεπτά με την κόρη. Μα εμείς περνάμε χρόνο και τα λοιπά. Όχι, λέω, δεν καταλάβετε. Θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. 20 λεπτά τη μέρα θα πηγαίνετε και θα κάθεστε εκεί που είναι. Μία ώρα, μία ώρα. Αυτή στην αρχή θα σας βρίζει. Εσείς θα το περνάτε. Τι είπαμε πριν, σαν τη θάλασσα. Πώς πετάς πετρέλα, εγώ την καταπίνω. Θα την πιάνετε κουβέντα. Θα τη ρωτάτε κάτι, κάτι χαζό, κάτι ανόητο. Θα τη ζητάτε μια βοήθεια, α πούμε, κτλ. Θα είσαι τον δύο χρόνο μαζί τη. Θα κλείνετε την πόρτα. Να μην έχουν επαφή άλλα παιδιά. Μία ο ένα, μία ο άλλο. Αλλά και οι δύο καθημερινά. Εντάξει. Λέμε, δεν το πίστεψαν πολύ, να σα πω την αλήθεια. Δεν το πίστεψαν. Λέγανε, τι μα λέει τώρα, καραγιός ηλίκια. Αλλά λέω, θέλω να το κάνω και να με πάρετε σε 10 μέρε τηλέφωνο. Με πήρανε τηλέφωνο, αγαπητοί μου, εχθές το βράδυ. Εχθές το βράδυ. Και ήταν και οι δύο μέσα στη χαρά. Κύριε Ελευθεριάδη, μου λένε, έχουμε άλλο παιδί. Κάθεται, μιλάει, συζητάει. Το αγρίεται. Λέει, στα αδέρφια της δεν μιλάει ακόμα. Λέει, βρίζει τα αδέρφια της. Αλλά μαζί μας λέει, είναι άλλο παιδί. Και του λέω, κοιτάξτε, είναι τόσο απλό. Θέλω απλά να συνεχίσετε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Συνεχίστε έτσι. Είναι τόσο απλά κάποια πράγματα, αγαπητοί μου. Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία και τα κάνουμε πολύπλοκα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Δώστε στα παιδιά σας 10 λεπτά τη μέρα. Σε έναν χώρο όπου θα είστε μόνο εσύ με τα παιδιά. Είσαι δάσκαλος. Πολύ ωραία. Όχι μόνο σου, μάλλον έναν δάσκαλο. Ή δύο παιδιά μαζί. Τρία-τρία μαζί. Πάρτα. Για να μην έχουν και άλλα θέματα. Πάρτα. Μιλήστε. Ρώτα τους. Άκου. Και αυτό είναι το δεύτερο κομματάκι λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε. Άκου. Αφού γράψουν. Άκου. Το δεύτερο λοιπόν λάθος που κάνουμε, αγαπητοί μου, και που πρέπει να διορθώσουμε είναι ότι έχουμε μάθει οι άνθρωποι να μιλάμε. Έχουμε μάθει να δίνουμε συμβουλές. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, ο ένας ο άλλος. Έχουμε μάθει να μιλάμε και γι' αυτό δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και επειδή δεν μπορούμε μεταξύ μας, το ίδιο κάνουμε και στα παιδιά μας. Σπάνια καθόμαστε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό εδώ πέρα. Έχω την αμυντική εντύπωση και αυτό που αναφέραμε πριν. Το γεγονός ότι ακόμα στο μυαλό μας τα έχουμε μικρά και ότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να μας δώσουμε. Ίσως έχουμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά είναι ακόμα ανώριμα και ότι γι' αυτό δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ακόμα να τα σκαλίσουμε, να ρωτήσουμε έτσι. Τι και πώς. Έτσι όμως, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Έτσι δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να δούμε το βάθος, δεν μπορούμε να δούμε τον πλούτο, τις ανησυχίες, τις ικανότητες που έχουν τα παιδιά. Και τι κάνουμε, επιμένουμε να προβάλλουμε επάνω τους όλα αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς σωστά. Μιλούσα με μία μητέρα σήμερα, λοιπόν, πάρα πολύ αγχωμένη. Λοιπόν, πάρα πολύ αγχωμένη. Και μου λέει αυτό, το έδωσε, το έδωσε. Ήταν μαζί με τον σύζυγο. Και κάποιος λέω, το ξέρετε, λέω, ότι είστε λίγο πιεστικοί, λέω. Δηλαδή, αν ας πούμε μιλάτε έτσι στον γιο, λέω, εγώ που σας ακούω, λέω, που είμαι ψυχό, εγώ λέω, αγχώθηκα. Δεν κατάλαβε λίγο τι της είπα. Αλλά ο άντρας της το πιασε, άρχισε να γελάει. Ο άντρας της κατάλαβε. Λέω, κοιτάξτε, όταν πιέζετε τόσο πολύ, ας πούμε, είμαστε, δηλαδή, όταν βομβαρδίζετε ένα παιδί με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί αυτό μετά να κάτσει να ακουστεί. Δηλαδή, πώς θα συνοηθείς. Θα σου πει και το παιδί, έτσι είμαι, παρά τα δεν γουστάρω. Αυτό θα σου πει. Έτσι. Λοιπόν. Ας το κρατήσουμε και αυτό εδώ πέρα, αγαπητοί μου. Εντάξει. Από τη μία θέλουμε χώρο και χρόνο και από την άλλη να μάθουμε να αφουγκραζόμαστε τα παιδιά μας. Αυτά ήταν το πρώτο σκέλος της σημερινής εισήγησης που είχε να κάνει με τα παιδιά. Είπαμε, η γυναίκα μου έτσι μου έβαλε χέρι και λέει ότι πρέπει να αναφερθείς λίγο στα παιδιά. Εγώ όμως θέλω να φύγω λίγο και στις μεγάλες ηλικίες. Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω. Τι γίνεται όταν μας το λέει ένας ενήλικας αυτό? Τι γίνεται όταν μας το λέει ο άντρας μας? Τι γίνεται όταν μας το λέει η γυναίκα μας? Δεν είναι μόνο τα παιδιά, αγαπητοί. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, κάθε ηλικία έχει το δικό της χειρισμό. Πρέπει να έχει το δικό της χειρισμό. Και κάτι το οποίο για μια ηλικία μπορεί να είναι αποδεκτό, για μια ηλικία άλλη, το ίδιο κάτι είναι απαγορευμένο. Τρία πράγματα είναι ο άνθρωπος, αγαπητοί μου. Είναι γονίδια, είναι περιβάλλον και είναι επιλογή. Τα γονίδια είναι κάτι το οποίο το κληρονομούμε από τους προγόνους μας. Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Έτσι μας ήρθε, μας κάθισε το σβέρκο. Το περιβάλλον, ειδικά σε μικρές ηλικίες που είναι και πιο εύπλαστες,
και είμαστε οι άνθρωποι πιο ευάλωτοι εκεί πέρα, πάλι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Έχουμε στο τέλος όμως την επιλογή. Το πώς θα αποφασίσουμε εμείς να τοποθετηθούμε απέναντι στη ζωή και το πώς θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εφόδια τα οποία μας έχει δώσει το περιβάλλον μας και τα γονιδιά μας. Δεν ξεκινάμε όλοι οι άνθρωποι ούτε με τα ίδια εφόδια στη ζωή, ούτε από την ίδια αφετηρία. Όλοι, λίγο πολύ όμως, έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής, το πώς θα διαχειριστούμε όλον αυτόν τον πλούτο τον οποίο έχουμε στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε μια σχέση, μια δυναμική. Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σου λέει: Εγώ έτσι είμαι. Δεν γουστάρω να αλλάξω και άμα σας αρέσει. Είτε σε σχέση με τη σύντροφό του, με τον σύντροφό του, με τη σύζυγο, με τον σύζυγο, είτε σε σχέση με την κοινωνία. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αγαπητοί μου, είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική ερμηνεία από την ερμηνεία που θα δώσουμε σε έναν έφηβο, από τον οποίο ένας έφηβος. Αυτό το πράγμα σε έναν ενήλικα μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, είτε σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε έτσι, στον άνθρωπο απέναντι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ρίχνει όλη την ευθύνη για τη συμπεριφορά του στα γονίδια και στο περιβάλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει η μάνα που με γέννησε έτσι. Φταίει ο παπάς μου, φταίει ο παππούς μου, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παράλλος. Και εγώ είμαι ένα έρμεο, ένας καημένος άνθρωπος, που τι μας δείχνει αυτό? Αυτό μας δείχνει ανοριμότητα, ξεκάθαρα ανοριμότητα. Είτε μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται ενσυνείδητος και επιλέγει να ζει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Επιλέγει να μην αφήνει κανένα περιθώριο συζήτησης. Επιλέγει να μην αφήνει κανένα περιθώριο αλλαγής της συμπεριφοράς του για κανέναν, για χάρη κανένας από τον ανθρώπινο γύρω του. Και στην πρώτη περίπτωση, είτε είναι λόγω ανοριμότητας, και στη δεύτερη περίπτωση, είτε είναι λόγω εγωισμού, τι έχουμε? Έχουμε έναν άνθρωπο, αγαπητοί μου, ο οποίος δεν μπορεί να σχετιστεί. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κοινωνήσει. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να συνάψει σχέση. Έχουμε έναν άνθρωπο που ακόμα και να συνάψει σχέση δεν μπορεί να την διατηρήσει. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν βγαίνει για να συναντήσει τον αδελφό, τον αγαπητή μου. Δεν βγαίνει για να συναντήσει τον σύζυγο, τον φίλο, τη φίλη, τη γυναίκα, τον άντρα. Αυτός ο άνθρωπος μένει εγκλωβισμένος πεισματικά μέσα σε ένα δικό του κόσμο. Στην πρώτη περίπτωση επευθυνοφοβία, δεν φταίω εγώ, έτσι γεννήθηκα, έτσι πλάστηκα. Το ακούμε αυτό. Λοιπόν, και στη δεύτερη περίπτωση εφοβισμό. Επιλέγω να θέσω τον εαυτό μου στο απειρόβλητο κτλ. Λοιπόν, κάντε ό,τι θέλετε, κόψτε το λαιμό σας. Εγώ έτσι θα είμαι. Όποιο θέλει, σε όποιον αρέσει. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αγαπητοί μου, να το κρατήσουμε. Ευθυνοφοβία και εγωισμός. Και θα πει κάποιος. Εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε όταν είναι ένα τέτοιο άνθρωπο? Τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι στο περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος, η γυναίκα μου. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει με το ζόρι? Ξέρετε, έρχονται στο γραφείο πολλές φορές έτσι, τίποτα γονείς με παιδιά, μεγάλα παιδιά, ας πούμε, ξέρω, 18, 22 χρονών. Και περιμένουν στην αναμονή, είναι ψιλοαμήλικοι, έτσι μαγκωμένοι λίγο. Λοιπόν, χαιρετιόμαστε εκεί πέρα, λέμε τα καθέκαστα, τους βγαίνω έξω. Αφήνω τους γονείς έξω, ας πούμε, βάζω το παιδί μέσα και εγώ, 18-20 χρονών, και το ρωτάω. Λέω, ρε αγόρι μου, ρε κούκλα μου, καλή. Ήθελες να έρθεις εδώ πέρα, λέω στον ψυχολόγο, λέει, σε φέρω. Αν το παιδί μου πει, ήθελα εγώ, συνεχίζουμε κανονικά τα συνεδρία μας, όμορφα, ωραία. Αν όμως το παιδί μου λέει, εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα να έρθω, με φέρανε το ζόρι. Τότε φωνάζω μέσα τους γονείς και τους βάζω χέρι. Φωνάζω τους γονείς και τους μαλώνω. Τους μαλώνω γιατί μπαίνουν στη διαδικασία και καταπιέζουν έναν άνθρωπο. Τους μαλώνω γιατί μετά από όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς, αγαπητοί μου, σαν ψυχολόγος, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα έτσι, ότι με το ζόρι δεν άλλαξε ποτέ κανείς. Κρατήστε το αυτό. Με το ζόρι δεν άλλαξε ποτέ κανείς. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Εάν ένας άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει, αγαπητοί μου, όσο και να τον ζωήσουμε, όσο και να τον πιέσουμε, όσο και να τον βάλουμε κάτω και να τον δασκαλέψουμε και να τον κάνουμε και να τον ράνουμε, τζάμπα χαλάμε το σάλι μας. Λοιπόν, και θα μου πείτε γιατί μας τα λέει όλα αυτά ψυχολόγια. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί οι προσδοκίες αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, αγαπητοί μου. Όταν δημιουργείς προσδοκίες έτσι, για, από πλευρά του άλλου ανθρώπου αλλαγή, θα καταλήξει να απογοητεύεσαι, θα καταλήξει όλο να σε απογοητεύει. Όταν έχει έναν άνθρωπο που σου λέει: Εγώ έτσι με δεν αλλάζω, και εσύ προσπαθεί να εκεί περιμένει, να αλλάξει το ένα, το άλλο κτλ., θα καταλήξει απογοητευτή. Και αυτό γιατί, και αυτή η απογοήτευση, όχι αυτό γιατί, αυτή η απογοήτευση τι θα κάνει, θα σε οδηγήσει είτε στο να γίνει τύραννο, δηλαδή να αρχίσει να τον καταπιέζει συνέχεια, είτε να γίνει θύμα, δηλαδή να σκύβει το κεφάλι συνεχώ σε μια δεσποτική συμπεριφορά, περιμένοντα πότε θα συγκινηθεί ο άλλο και πότε θα την καρπώσει για να αρχίσει να φέρεται σαν άνθρωπο. Λοιπόν. Και στη μία όμως και στην άλλη περίπτωση έχουμε μια διαραγμένη, δεν ξέρω να το λέω σωστά, διαραγμένη σχέση, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να, όταν έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας,
ο οποίος λέει ότι έτσι είμαι και δεν αλλάζω και άμα σας αρέσει, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να αναρωτηθούμε το εξής. Έτσι είναι ο άλλος. Αυτά είναι τα στραβά του, αυτά είναι τα σχοινά του, αυτά είναι τα δύσκολά του, αυτά είναι τα περίεργά του, αυτά είναι τα εγωιστικά του. Τον θέλω. Τον θέλω. Αν ναι, θα κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Αντέχω να παλέψω μαζί του. Εάν πάλι ναι, συνέχισε. Εάν πω τον θέλω, όχι. Τον αντέχω να παλέψω μαζί του. Πάλι όχι. Τότε χωρίζω. Μπορεί να τον θέλω να μην αντέχω. Μπορεί να τον θέλω να μην αντέχω. Να κοντεύω να στραπατσαριστώ. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα παίρνω τις ανάλογες αποφάσεις. Αυτό εδώ πέρα ισχύει είτε μιλάμε για σχέση, είτε μιλάμε για γάμο, είτε μιλάμε για επαγγελματική συνεργασία, είτε μιλάμε για κάτι ας πούμε, σε επίπεδο κοινωνίας, είτε για οτιδήποτε. Αν σου κάνει, το κρατάς. Εάν δεν σου κάνει ή δεν θέλεις, πάρε την ευθύνη της ζωής σου, έτσι. Και σε αποφύγει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Είναι θέμα συνέπειας, αγαπητοί μου, αυτό. Είναι θέμα συνέπειας απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Και αυτό εδώ πέρα είναι το τελευταίο πραγματάκι το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Οι προσδοκίες απογοητεύουν πάντοτε. Έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σου δηλώνει πως έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω, όσο λυπηρό και να είναι, λοιπόν, όσο δύσκολο και να είναι, όσο έτσι απελπιστικό και να μας ακούγεται, ή τον κρατάμε έτσι όπως είναι, εγωιστή και φθινόπορο, ή φεύγουμε μακριά του. Εγώ αυτά τα λίγα πραγματάκια ήθελα να σου πω για σήμερα. Έτσι, ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ. Θα κάνουμε λίγο ένα sum up πάνω σε αυτά τα, οποία, τα σημεία τα οποία είδαμε στη σημερινή μας εισήγηση. Λοιπόν, χωρίσαμε την ομιλία μας, την εισήγηση αυτή, σε δύο μέρη. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος στα παιδιά και στην προεφηβίαση και την ηλικία της προεφηβίας και της εφηβείας, και στο δεύτερο μέρος αναφερθήκαμε λίγο στους ενήλικες. Όσον αφορά τα παιδιά, τους εφήβους, ας πούμε, τους προεφήβους, λοιπόν, το πρώτο και κύριο, ας πούμε, συστατικό που δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά, είναι ότι ανάλογα με την ηλικία του, το κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά έχει και διαφορετικά παιδιά. Τα ηλικιακά, να είμαστε λίγο, έτσι, να είμαστε λίγο υποψιασμένοι στις αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδιά, να μην περνάνε χωρίς να τα βλέπουμε. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι η ένταση είναι λάθος. Είναι λάθος να προσπαθούμε να επιβληθούμε δια της βίας. Είναι λάθος να προσπαθούμε να επιβληθούμε με φωνές. Είναι λάθος να προσπαθούμε να επιβληθούμε με τιμωρίες σε τέτοιες ηλικίες. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι ας προσπαθήσουμε να αφουγκραζόμαστε τα παιδιά μας. Κάτι έχουν πάντα να μας πούνε. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό εδώ πέρα το παιδί. Κρύβεται κάτι. Είναι μια κραυγή των παιδιών τέτοιου τύπου φράσεις. Εγώ δεν αλλάζω. Και άλλες, όχι, δεν είναι μόνο αυτή. Αυτή την έχουμε εμείς σαν παράδειγμα. Είναι μια κραυγή των παιδιών που σου λέει πρόσεξέ με. Δεν έχει νόημα αλλιώς το παιδί να το πει όλο αυτό. Ένα τέταρτο σημείο είναι ότι αυτά τα οποία συζητάμε μας αφορούν όλους. Μας αφορούν είτε στο σήμερα, έτσι, μας αφορούν είτε σε πράγματα τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Και όταν βλέπουμε και έναν άνθρωπο, έναν έφηβο και να μην σκάει, να μην βγάζει, να μην κάνει, να μην... εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε και λίγο, σε εισαγωγικά, έτσι, να ανησυχούμε. Τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά? Χώρο, χρόνο και σκύψιμο, αφουγκρασμός πάνω από τα παιδιά μας. Δεν μπορείτε πολύ, δεκτό. 10 λεπτά την ημέρα με το κάθε παιδί. Μόνοι σας, σε ένα δωμάτιο. Όσον αφορά τους ενήλικες, σε δύο πραγματάκια είπαμε να σταθούμε εκεί πέρα. Ένας ενήλικας, ο οποίος έρχεται και σου διακηρύσει, ας πούμε, ξέρω έτσι, ανερβίαστα, ότι έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω, το κάνει είτε από ευθυνοφοβία, αγαπητοί μου, κατά την πάντα άποψη, έτσι, είτε από εγωισμό. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει το τελευταίο μας σημείο για σήμερα να κάτσουμε και να δούμε εάν θέλουμε να μείνουμε τον άνθρωπο αυτό, αν αντέχουμε να μείνουμε τον άνθρωπο αυτό, να το πάρουμε χαβάρι ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε προσδοκίες ότι θα τον αλλάξουμε ή θα γίνει οτιδήποτε, και να πάρουμε τις αποφάσεις μας είτε να μείνουμε είτε να φύγουμε μακριά του. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για την εξαιρετική παρουσία σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι και το τελευταίο πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι, που είχαμε μία ανακεφαλαίωση στα κύρια σημεία και στα δύο αυτά μέρη, και νομίζω ότι δίνουν πάρα πολλές αφορμές. Πέραν των πολύ θετικών σχολείων που ασφαλώς το μεγάλο αυτό κοινό θα είχε να πει όλο, να περάσουμε σε πιο ερωτήματα. Λίγο πριν
Έχει έρθει ένα ερώτημα, μια διατύπωση που λέει αν η προσδοκία των γονέων, μισό λεπτό λίγο να την δούμε, η προσδοκία των γονέων να λειτουργεί το παιδί τους εντός κάποιων ορίων δεν είναι αποδεκτή. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά εν μέρη έχει απαντηθεί. Πρέπει, τι είπαμε, ποιο ήταν το πρώτο σημείο το οποίο δώσαμε, πρέπει να ορίσουμε για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας τι εννοούμε ως παιδί. Όταν έχω, ας πούμε, είναι διαφορετικό το να έχω προσδοκίες, ας πούμε, και απαιτήσεις, τις οποίες απαιτήσεις αυτές θα προσπαθήσω να επιβάλλω, υποχρεούμαι να επιβάλλω σε ένα παιδί στα 3 ή στα 5 ή στα 8. Και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος, οι απαιτήσεις που θα έχω όταν πλέον έχω έναν ενήλικα στα 12, όχι ενήλικο στα 12, αλλά στα 15 έναν έφηβο, ή στα 18, ή στα 20. Για σκεφτείτε εσείς όλοι, οι συμμετέχοντες εδώ πέρα, λοιπόν, είστε ενήλικες άνθρωποι, αυτοπροσδιορίζεστε, είστε παιδιά των γονιών σας, εντάξει, αλλά σας μπουκώνει το να προβάλλουν οι γονείς σας τις προσδοκίες τους επάνω σας. Δεν σας μπούκωνε όταν το κάνανε όταν ήσασταν, ας πούμε, στα 5 ή στα 10. Τώρα όμως που είστε 30 και 40 και 50, σας μπούκωνε. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τους εφήβους. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι Εξαπαλώνουν λίγο. σύντομα. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούω τι λέτε. Δεν... Όχι, όχι, είναι μάλλον μια λάθος διαχείριση του ήχου. Συνεχίστε. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ηλικιακό στάδιο. Λοιπόν, φυσικά και θέλουμε το καλύτερο, έτσι, για τα παιδιά. Φυσικά και περιμένουμε πράγματα. Πρέπει να προσπαθούμε όμως, όπως όταν μεγαλώνει ένα δέντρο, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν είναι μικρό το δεντράκι. Κάτι μου έβγαλε εδώ. Να ακούγουμε νομίζω, έτσι. Ακούγεστε μια Ακούγομαι. χαρά. Ακούγεστε μια Ωραία. χαρά. Πολύ ωραία. Ακούγεστε. Ωραία. Όταν είναι μικρό το κάτι μου βγάλε εδώ γι' αυτό. Όταν είναι μικρό το δεντράκι, πρέπει να κάνουμε να το βάλουμε πολλά, πολλά σκηνάκια. Εγώ έχω δέντρα στην αυλή μου, βάζω πολλά σκηνάκια όταν είναι μικρά, έτσι, γιατί έχουμε και πολύ αέρα εδώ στο σιδηρόκαστρο και τα δένω με έναν πάσαλο, ας πούμε, για να μην τα σπάσει ο αέρας. Καθώς μεγαλώνει το δέντρο, εγώ πάω τον πάσαλο λίγο πιο έξω και κάνω πιο χαλαρές τις περιδέσεις. Όταν μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ το δέντρο, εκεί βάζω με ένα-δύο σκηνάκια να το κρατάνε. Όταν λοιπόν φτάσει το δέντρο και έχει καρδαμώσει, εκεί πέρα το σκηνή το έχω εντελώς. Εάν εγώ το σκηνή που είναι απαραίτητο, όταν το δεντράκι μου είναι, ας πούμε, 6 μηνών, το αφήσω όταν το δέντρο μου γίνει, ξέρω εγώ, 2 ή 3 ετών, όχι απλά δεν θα βοηθήσει, αλλά υπάρχει περίπτωση να πληγώσει το δέντρο μου και να κόψει τη δυνατότητα της ανάπτυξης, και να ξεραθεί. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά, αγαπητοί. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση που έχει έρθει και νομίζω, μάλλον υπάρχει κάποιος κύριος θέλει να ρωτήσει ο ίδιος ζωντανά. Διαβάζω εγώ λίγο, να σας προλάβω λίγο. Έχω μια ερώτηση εδώ πέρα που λέει: Παιδιά με ΔΕΠ και δυσλεξία, πώς θα αντιμετωπίζουμε σε κρίση της συμπεριφοράς. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό εδώ πέρα, ένας ειδικός παιδαγωγός, ένας παιδοψυχολόγος με ειδίκευση σε αυτό θα ήταν ο πλέον κατάλληλος να σας αντιμετωπίσει. Θέλω να σας απαντήσει. Θέλω να απαντάω μόνο σε αυτά τα οποία έτσι έχω γνώση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι τεχνικό θέμα συγκεκριμένο. Δείτε και το επόμενο, κύριε Ελευθεριάδη. Στην Μια εφηβεία παρατηρείται αυτό. παραβατικότητα και θετικότητα, δηλαδή όχι απλή αντίσταση. Πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις εκδηλώσεις. Κοιτάξτε τώρα, κανένας δεν έγινε, ας πούμε, κανένας δεν γίνεται εγκληματίας, ας πούμε, ή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται αυτά. Δεν κινήθηκε το παιδί σου μια μέρα, ας πούμε, και ήταν αρνάκι του Θεού και την άλλη μέρα, ας πούμε, πήγε και μαχαίρωσε. Υπάρχει ένα παραμύθι εδώ πέρα που λένε στα δικά μας τα μέρη, για ένα παιδί το οποίο έκλεψε, λέει, ένα αυγό. Η μαμά του δεν το μάλωσε, τον άφησε, ξέρω, ήταν μικρό. Μετά έκλεψε μια κότα, α, φέρε, λέει, θα τη μαγειρέψω. Μετά έκλεψε, λέει, ένα βόδι, μια κατσίκα, ξέρω εγώ. Λέει, α, ωραία, θα τη σουβλήσουμε, λέει, μπράβο, παιδί. Μετά έφερε, ας πούμε, ένα βόδι, μαμά δεν του έλεγε πράγμα που έκλεψε, το άφηνε, ας πούμε, έκλεψε ένα βόδι. Στο τέλο έγινε ο μεγαλύτερο σουβλίσταρχο. Και λέει ότι κάποια στιγμή, λέει, το πιάσανε, ας πούμε, και πήγαν να τον κρεμάσουν στο κέντρο τη πλατεία. Και λέει, είναι λίγο μακάβρια η ιστορία. Και λέει, τι θέλει, λέει, σαν τελευταία έτσι, σαν τελευταία, όπως το λένε, επιθυμία. Και λέει αυτό, φέρτε μου, λέει, τη μάνα μου και να τη φιλήσω. Πάνε να φιλήσει μάνα του, ισχύει, ας πούμε, και την ταβώνει και τη έκοψε το στόμα. Τη έκοψε το στόμα. Και τη λέει ότι αυτό γιατί δεν με έβαλε σε όρια όταν έπρεπε, όταν ήμουν μικρό, όταν έκλεψα το πρώτο μου αυγό και τώρα εμένα με κρεμάνε. Έτσι. Βέβαια είναι και φθηνό αυγό από τη μεριά του αυτό, γιατί έχουμε ευθύνη πάντα για τον εαυτό μα.
Εντάξει. Αλλά αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ας προσέξουμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τα παιδιά όσο γίνεται από μικρά. Τώρα, η επιθετικότητα και η παραβατικότητα, ας πούμε, σε αυτές εδώ πέρα τις ηλικίες, εγώ προτείνω να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Δεν μπορώ να σας απαντήσω έτσι σε πράγματα τα οποία δεν έχω εξειδικευμένη γνώση. Να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Έναν παιδοψυχίατρο ή κάποιον παιδοψυχολόγο που ασχολείται με επιθετικότητα παιδιών. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν σε αυτό πέρα το κομματάκι να σας κατατοπίσουν. Ωραία. Ίσως κάποιος θέλει και ζωντανά να τον ακούσουμε να ρωτήσει κάτι και όχι μόνο σε ερώτηση. Είχα δει πιο πάνω κάποιον κύριο λάθος που είπε θέλω να ρωτήσω αν θέλει, δεν ξέρω αν μας ακούει ή θέλει να διατυπώσει κάποια ερώτηση. Αν μας μιλάτε έχετε κλειστό το μικροφωνό σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας θαυμάζω, είσαστε υπέροχος. Τα λέτε όπως είναι τα πράγματα. Και εγώ έχω έναν αδελφό και έχω πρόβλημα μαζί του με τη σχέση μου. Μαζί του είναι στην Αμερική. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να διακόψω τη σχέση μου μαζί του ή να προσπαθώ να είμαι πιο ανεκτικός. Πρέπει να είμαι μια θάλασσα που καταπίνει βέβαια. Πάντως συγχαρητήρια. Βάζετε στον τύπο το δάχτυλο στον τύπο του σύλλου. Κάπως έτσι το λέει. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπως βλέπετε. Πώς διαχειριζόμαστε εκρήξεις θυμού σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και εκφράσεις τύπου «θα κάνω ό,τι θέλω». Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα είναι αυτά καλύτερα σε τέτοια εξειδικευμένα ερωτήματα να σας απαντήσει παιδοψυχολόγος, άνθρωπος που έχει, ας πούμε, είναι επί του συγκεκριμένου, ας πούμε, θέματος. Ξέρετε, δεν μπορώ να απαντήσω επί παντός επιστητού, γιατί θα καταλήξουμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα έτσι λίγο κουλουβάτο. Είναι συγκεκριμένη αυτή η ερώτηση. Σε αυτές εδώ πέρα τις ηλικίες, ας πούμε, να σας πω έτσι πολύ πολύ γενικά, εμφανίζονται έτσι κάποια, νομίζω τα λένε tantrums, κάπως έτσι τα λένε αυτές τις εκρήξεις και τα λοιπά. Συστήνεται, μπακαλίστηκα στο λέω, το να μείνουμε σίγουρα ήρεμοι, η ένταση εκεί πέρα φέρνει ένταση, τροφοδοτεί, αυτό που είπαμε και στη σημερινή μας συζήτηση, τροφοδοτεί. Λοιπόν, εκείνη λοιπόν τη στιγμή, νομίζω ότι το να μείνουμε ήρεμοι, ας πούμε, να μείνουμε ήρεμοι, να κρατήσουμε σταθερό τόνο, κάποιοι, ας πούμε, προτείνουν να κάνουν αγκαλιά μέχρι να σβήσει όλο αυτό εδώ πέρα το tantrum το οποίο συμβαίνει. Ξέρεις, και να ακινητοποιήσει και τρόπο τι να το παιδί για να μην σε χτυπάει, να μην σε κάνει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Αλλά πραγματικά, ας πούμε, προτείνω εξατομικευμένα, ας πούμε, όταν έχουμε τέτοια θέματα, να αναζητάμε βοήθεια. Μία συνεδρία με έναν παιδοψυχολόγο, ένα mail σε κάποιον ψυχολόγο, εξηγώντας, ας πούμε, τι ακριβώς, πώς, ο οποίος θα έχει γνώση όλου του πλαισίου, νομίζω θα σε κατατοπίσει καλύτερα. Λοιπόν, μία για την Αγία Μόνικα, την αγαπάμε πάρα πολύ την Αγία Μόνικα. Ναι, η μαμά του Αγίου Αυγουστίνου. Λοιπόν, ναι, τον άλλαξε. Μεγάλος παλαβιάρης ήταν ο Αγίος Αυγουστίνος. Και πώς τον άλλαξε, τον έκανε. Τι Άγιο μας έδωσε η Αγία Μόνικα, φοβερή. Και όσοι θέλετε, όσοι έχετε τον χρόνο, να πάτε στη Φλόρινα, να πάτε στο Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου, εκεί πέρα, στις αδερφές, στην Κυρώτη της Κυλικής, αδερφές. Εκείνη και ο τάφος του. Εκείνη και κοιμάται ο πατέρας Αυγουστίνος, ο Καντιγιώτης. Λοιπόν, την Αγία Μόνικα εκεί την τιμάνε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Είναι εξαιρετικά να πάτε, ας πούμε, στις αδερφές, στην αδερφότητα. Είναι πολύ φιλόξενες, πολύ καλές. Τις αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς διαχειριζόμαστε ένα παιδί στο σχολείο που κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κάνει συνεχώς παράπονα για τους γονείς του. Λοιπόν, παράπονα του τύπου αγαπάνε περισσότερο την αδερφή μου, την αγοράζουν απ' έξω να τρώει πιο ωραία φαγητά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Για το σχολείο, καταρχάς, θα σας πω. Ποτέ μόνοι σας. Έχεις πρόβλημα, είσαι δάσκαλος, είσαι δασκάλα, είσαι καθηγητής. Ποτέ μόνος σου. Ποτέ μόνος σου. Ποτέ μόνος σου. Ποτέ. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Θα πάρεις βοήθεια, θα μιλήσεις με τον διευθυντή, θα κοινωνήσεις το θέμα σε άλλη δασκάλα, θα κοινωνήσεις το θέμα στον ψυχολόγο του σχολείου, αν υπάρχει, στον κοινωνική λειτουργό και διεπιστημονικά θα προσεγγίσετε, ας πούμε, το παιδί αυτό. Εγώ θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι έρχεται ένα παιδί και εκφράζει στο σχολείο παράπονα. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί σημαίνει ότι το σχολείο το νιώθει ένα ασφαλές πλαίσιο για να το κάνει. Οπότε η μισή δουλειά έχει γίνει. Την άλλη μισή δουλειά θα την κοιτάξετε,
θα κάνετε και η study, ας πούμε, θα ασχοληθείτε αναπερίπτωση και διεπιστημονικά. Ποτέ μόνοι σας. Εντάξει. Λοιπόν, με το ίντερνετ και τα παιχνίδια επηρεάζουν την περιφορά του παιδιού. Όχι, καλά. Δεν το συζητάμε. Αυτό εδώ πέρα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θέλετε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Τα παιδιά, οι ηλικιακές φάσεις που γίνονται οι μεγαλύτερες αλλαγές στα παιδιά είναι τρεις. Είναι η επιγεννητική, ας πούμε, περίοδος. Είναι η περίοδος που νομίζω επιγεννητική, όχι επιγεννητική, λέγεται η επιστήμη που τη μελετάει. Η περίοδος που είναι μες στην κοιλιά το παιδί. Τέλος πάντων, η κοίηση. Ναι, η κοίηση. Είναι η πρώτη περίοδος έτσι, που αρχίζει το παιδί και διαμορφώνεται, παίρνει, ακούει ήχους, συναισθήματα από τη μαμά, περνάνε αυτά, αποτυπώνονται πάνω στο παιδί. Έχουμε κεφαλική λειτουργία, νομίζω από τις πρώτες, από τις 6 εβδομάδες. Έχουμε κεφαλική λειτουργία. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα έχω πρόχειρα. Λοιπόν, έχουμε μετά την περίοδο, την βρεφική περίοδο, που είναι από τη γέννηση μέχρι τα 5 έτη, που εκεί πέρα γίνεται ο μεγάλος ο χαμός, εκεί πέρα όπως, ό,τι βάλεις στο παιδί, μένει. Ό,τι όπου πατήσεις, μένει. Πώς πας στο τσιμέντο, ρίχνεις τσιμέντο και πάει καμιά γάτα και πατάει από πάνω και πρέπει να σημείτε καμιά εβδομάδα, είσαι χαρούμενος που έχει φτιάξει τσιμέντο, λέτε κάτω, και παντού κάτω είναι από γλάρους και από γάτες και από πουλιά πατημένα. Έτσι ακριβώς γίνεται στο παιδί. Εντάξει. Και μετά με τη σχολική περίοδο, που είναι από τα 6 μέχρι τα 12, που πάλι είναι έφλαστο το παιδί, αλλά προσέξτε, δεν είναι όπως είναι μέχρι τα 5 ή τα 6. Μέχρι τα 5 ή τα 6, ό,τι δει το παιδί μένει. Προσέξτε τώρα, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα. Αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα. Αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, δηλαδή ένα παιδικό. Κάτι που θα περάσει στην οθόνη, έτσι, μπορεί να είναι μια διαφήμιση που θα περάσει. Θα εντυπωθεί. Τι να σας πω λοιπόν, μπορείτε να μην δίνετε καθόλου μέχρι τα τρία τίποτα, καθόλου τίποτα. Τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή. Α, ξέρω, 5 λεπτά ζουζούνια, εκεί και να είστε εσείς μπροστά, αυτό που τραγουδάει, τραγουδάκια. Πώς θα λέει, τίποτα, τραγουδάκια. Τίποτα. Ας πω κάτι, κάποια στιγμή ήμουνα στο. Πρέπει να νήπια πρέπει να πήγαινα και ήταν κάτι μεγάλα παιδιά, κάποια παίζαμε και στη γειτονιά, εμείς στα χωριά παίζουμε έξω. Ήταν κάτι μεγάλα παιδιά, λοιπόν, και κουβαλούσαν ένα τσοντοπεριοδικό, δεν ξέρω πού το βρήκανε, και μου λένε, έλα εδώ, κλείς τα μάτια σου, πήγα εγώ. Και λέει, δες εδώ πέρα, λέει, και τα λοιπά. Λέει, φίλησε, λέει, αυτό το περιοδικό και με βάλε, και ανοίγω τα μάτια και έσκασε μια εικόνα. Και αυτή η εικόνα τόσο πολύ με σόκαρε, που τώρα που έχω γνώση επί του θέματος, σας λέω ότι αυτό μου δημιούργησε, μου έβγαλε ψυχαναγκασμούς για τουλάχιστον 4-5-6 χρόνια. Δηλαδή, το θυμάμαι. Θυμάμαι να έχω ψυχαναγκασμούς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να έχω ιδεολογικού τύπου σκέψεις. Που ήταν μια εικόνα, δεν είναι τίποτα τώρα. Αν το διάσει ενήλικα, θα γελάει. Σιγά, ήδη για αυτό το περιοδικό. Και δεν είναι και δεν μου κάνει αίσθηση. Ναι, όμως σε εκείνη την ηλικία ήρθε αυτό και τραυμάτισε. Έτσι. Πολύ προσοχή λοιπόν. Δεν θα αφήνετε επουδενή τα παιδιά, αν σου βάλετε να δουν κάτι στο κινητό, στην τηλεόραση, σε καμία ηλικία, μέχρι τα 4-5 επουδενή, χωρίς να είναι χωρίς επιβλέψη. Επουδενή, χωρίς επιβλέψη. Τώρα, από τα 6-5-6 και μετά, εντάξει, εκεί πέρα κάνα παιδικό, ας πούμε, θα βλέπουν. Αλλά όσο μπορείτε να είναι περιορισμένο, ελεγχόμενο, θέλω να γίνει αυτό. Υπάρχουν διαχρονικές έρευνες για αυτό που σας λέω. Υπάρχουν διαχρονικές έρευνες το πόσο αυξάνει η επιθετικότητα, η τηλεόραση, ας πούμε, την επιθετικότητα. Μιλάμε τώρα και τα παλιά παιδιά, έτσι, όχι τώρα αυτά που είναι και ολόκληρη woke agenda, ας πούμε. Λοιπόν, πόσο αύξανε την επιθετικότητα μακροχρόνια, δηλαδή 10 χρόνια μετά, με κάτι τρελά ποσοστά, 60% πάνω, πιο αυξημένη επιθετικότητα σε παιδιά που βλέπαν τηλεόραση, από παιδιά που δεν είχε τηλεόραση και τους καθόλου. Είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά την επιθετικότητα. Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ ενίσχυσης αυτοπεποίθησης και εγωισμού στο παιδί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι εκεί πέρα στο YouTube που λέει ότι είναι. Μιλάνε κάτι γονείς τα παιδιά τους και τους λένε, λέει ότι κανένας δεν είναι καλύτερος από σένα, αλλά και εσύ δεν είσαι καλύτερη από κανέναν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή εδώ πέρα, εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κανένας δεν είναι καλύτερος από σένα, αλλά και εσύ δεν είσαι καλύτερη από κανέναν. Δηλαδή, καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο για την ισορροπία. Εντάξει, θέλει διάκριση τώρα αυτό. Τώρα, συγγνώμη, δεν βλέπω κιόλας. Στην εφηβεία η απομόνωση. Έχουμε και νομίζω ερωτήσεις προφορικές, να κάνουμε και μετά προφορική ερώτηση. Στην εφηβεία η απομόνωση και η υπέρμετρη χρήση κινητού μας προβληματίζει έντονα. Δεν συνεργάζεται με την οριοθέτηση και δεν θέλουμε να περάσουμε σε απαγόρευση γιατί θα φτάσουμε σε μεγάλους καυγάδες. Πώς προσεγγίζουμε αυτή τη συμπεριφορά? Πολύ συζήτηση έχει γίνει, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Στην εφηβεία δεν μπορείς να βάλεις. Θα πας στο 15χρονο σήμερα και θα του πάρεις το κινητό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Θα κάνετε αυτό που είπαμε. Θα το πλησιάσετε. Γέφυρες, προγεφυρώματα, με το καλό. Όχι εντάσεις. Με το καλό. Όχι δουλικά. Αρχοντικά. Όχι δουλικά.
Αλλά όχι φωνές. Εντάξει, εκεί, εκεί, από κοντά. Από κοντά. Και δεν χρειάζεται συζήτηση να βγαίνει στο κινητό. Έλα, πρέπει καλέ με βρίσκω. Όχι. Άσχετα θέματα. Εκεί, να αποκτήσεις, να υπάρξει μια δυνατότητα. Τι είπε παραπάνω η κυρία, έρχεται το παιδί στο σχολείο και κάνει παράπονα. Γιατί? Γιατί νιώθει ασφάλεια στο σχολείο. Όπου νιώθεις ασφάλεια, μιλάς. Έχει σηκώσει το χεράκι τώρα, να το πει ζωντανά η κυρία. Κυρία, κύριος, ναι, πώς είναι. Ναι. Ναι. Και ναι, σας ακούμε. Ναι. Μ' ακούτε? Μάλιστα, μάλιστα. Οκ, okay, καλησπέρα. Έχω μία ερώτηση. Πολύ συχνά, επειδή είμαι και συνάδελφος, ρωτάνε οι γονείς, αλλά και εγώ το αντιμετωπίζω ως μαμά, πού είναι το όριο ανάμεσα στην αγένεια και στα ξεσπάσματα της εφηβείας. Η ασέβεια με το... Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ, ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει έκρηξη, οκ, okay, αλλά πολλές φορές μπερδεύεται με την αγένεια. Δηλαδή, εκεί που είναι το όριο, πώς κάνουμε τη διάκριση. Θα απαντήσω με ερώτηση, θα απαντήσω εδώ πέρα. Άντε και βρήκαμε το όριο. Πώς το επιβάλλουμε. Πώς να επιβάλλουμε, τι δέχομαι εγώ ως γονιός και τι δεν δέχομαι. Στο παράδειγμα που φέρετε με τις βρισκές, κάποιοι γονείς δεν θα το δεχόμασταν, ας πούμε. Συμφωνώ με τη λύση την οποία προτείνετε, με την ποιότητα του χρόνου, εννοείται, αλλά δεν θα δεχόμουν να με πείσει στο ξέσπασμά του. Ωραία, το εγώ συμφωνώ. Εδώ πέρα όμως έχουμε το εξής, εδώ πέρα έχουμε το εξής, δηλαδή, έχουμε το εξής πρόβλημα. Όχι το εξής πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε λίγο ολιστικά. Ξύπνησε το παιδί στα 15 και άρχισε να με βρίζει και να μου λέει, ας πούμε, ότι είσαι, ξέρω εγώ, ότι είσαι ηλίθεια, ότι είσαι... Ξεκίνησε από στα 15 με το καλημέρα σας. Αν ξεκίνησε στα 15 με το καλημέρα σας, θα λέμε ψυχίατρο. Ξεκίνησε βασικά. Εάν δεν ξεκίνησε με το καλημέρα σας, το ερώτημα είναι τι λάθη έχει, τι λάθος έχει μέχρι τώρα. Κάπου έχασε την μπάλα, δηλαδή. Κάπου δεν βάλαμε κάποια ώρα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Έστω, λέω εγώ, ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, παιδί, δεν ξέρω. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και συμβαίνει αυτό εδώ πέρα μέσα στο σπίτι. Η ένταση και ο τσαμπουκάς θα φέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ανθρωπίνως, αυτό το οποίο εγώ, ας πούμε, θα πρότεινα, αν είχα έναν άνθρωπο απέναντί μου, έτσι πολύ γενικά λέγοντάς του, θα είναι ότι κοίταξε, μένει σταθερός στα πάντα, κοινή στάση γονής, σταθερή φωνή, σταθερά δεν το δέχομαι αυτό, δηλαδή, πώς το λένε, ας πούμε, δεν το δέχομαι αυτό, να το επαναλαμβάνεις, ας πούμε, να το αντιμετωπίσεις, να το κοιτάξεις στα μάτια, δεν το δέχομαι αυτό, θα κάνω θαράνο, μπορείς να φύγεις, εγώ σε θέλω εδώ πέρα, αλλά μπορείς να φύγεις, μέχρι εκεί πέρα μπορώ να σε πω, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό γίνει επιθετικότητα, ας πούμε, υπάρξει βία, σωματική βία, εκεί πέρα, εκεί, θα πάρεις αστυνομία. Το μαζέψουμε. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τέτοια έντονη κατάσταση. Εκεί είναι πιο ξεκάθαρο. Εγώ μιλάω για την αγένεια. Δεν θα λέγαμε σε έναν ενήλικα κάθε μέρα, παράτα μας, φύγε από εδώ. Είναι ασέβεια, είναι ξέσπασμα της εφηβείας. Θα αφήνεις λίγο, θα αφήνεις. Σε λογικά πλαίσια μιλάμε, ναι. Γι' αυτό το λογικό και το παρελθόν, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γενικά. Το να σε πει ηλίθεια ο γιος σου, ας πούμε, κτλ. Θεωρώ είναι μια πρόκληση, ας πούμε, άμεσο. Το να πει παράταμε και να κουμπάνει την πόρτα, ας πούμε, εγώ έτσι όπως το βλέπω, είναι κάτι το οποίο είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Δηλαδή, εντάξει, το να αφήνει και λίγο να σε σπάσει. Ξέρεις. Το έχω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί να το πα και από άλλο δρόμο. Γι' αυτό είμαι λίγο προσεκτικό στο τι και στο πώς. Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι κυρίως ερωτήσεις, ξέρεις, σε συνευρέσεις ότι ναι, αλλά μου χτύπησε την πόρτα. Δηλαδή. Αυτό είναι γένεια. Κοίτα πώς σου μιλάει μπροστά σε κόσμο. Αναπερίπτωση. Αναπερίπτωση. Και κοιτάξτε, να σου πω και κάτι άλλο. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα επιστημονικά και τα ξέρω εγώ και τα αυτά και από την εμπειρία μας και το ένα και το άλλο κτλ. Αλλά δηλαδή η καλύτερη λύση που έχουμε είναι η Παναγία. Τελειώνουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Τελειώσει αυτό που λες, στην Παναγία. Γόνατα και στην Παναγία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή τώρα, άμα θέλουμε ένα τέτοιο. Και σαν ψυχολόγο σου λέει αυτό, δεν είναι. Το πολύ πολύ να πάρω την άδεια. Ευχαριστώ. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος ακόμη που θέλει κάτι να πει ή να ρωτήσει και δεν τον βλέπω. Ζητάω συγγνώμη γι' αυτό.
Αν θέλετε, κύριε Ελευθεριάδη, να μας κάνετε ένα τελικό επίλογο πριν δώσουμε λίγο το λόγο, είναι εδώ και ο πατήρ Γενάδιος, που έχει όλη την προσπάθεια αυτή της σχολής γονέων στηρίξει και έτσι οργανώσει με έναν τρόπο. Εξάλλου, όπως είπατε και εσείς, ήρθατε σε επικοινωνία μαζί του και δεν ξέρω αν έχει πρόσβαση να μας πει και εκείνος, να μας κάνει έτσι το κλείσιμο της σημερινής. Θέλετε να μας πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Ελευθεριάδη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας και σε ό,τι ζούμε και σε ό,τι ξημερώνει, την Παναγία το φουστάνει. Να είστε καλά. Σωστό, και εμείς ευχαριστούμε. Πάτερ, είστε εδώ. Μας ακούτε, μας βλέπετε. Δεν ξέρω. Εμείς πάντως δεν, ούτε σας βλέπουμε, ούτε σας ακούμε. Είναι και άλλοι βέβαια, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι, να τοποθετηθεί. Δεν ξέρω, μάλλον θα προσπαθεί κάπως να... Λίγο θα μπορούσα να πάρω το λόγο. Βεβαίως, ευχαρίστω. Μέχρι εκείνος να κάνει την προσπάθεια. Λίγο βέβαια από το κινητό είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορούσα να πάρω με άλλο μέρος, με άλλο τρόπο το λόγο, γι' αυτό και έτσι επενεύει. Γι' αυτό συγγνώμη αν θεωρήθηκα λίγο έτσι αγενής. Ήθελα να τοποθετηθώ στο ότι αυτό που γίνεται τώρα μου άρεσε πάρα πολύ, με την έννοια ότι οι καιροί μας είναι δύσκολοι και εγώ βίωσα στον επαγγελματικό μου χώρο, είμαι δασκάλα, πρόσφατα έχω συνταξιοδοτηθεί και πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ζεστό, να υπάρχουν τέτοιοι χώροι που να συνδυάζουν την πίστη στο Θεό με το επιστημονικό κομμάτι του πράγματος. Αυτό τίνει να εκλείψει στους καιρούς μας και πραγματικά είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό να γίνεται πράξη. Πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ τυχερή που βρέθηκα εδώ και που είναι πολύ παρηγορητικό που υπάρχουν αυτές οι ομάδες και αυτές οι δράσεις και πρέπει να γίνονται. Και πραγματικά με συγκινεί πολύ αυτό που λέει πάντα ο κύριος Ελευθέριος, την Παναγία από το Φουστάνι. Με κάνει να καμαρώνω που υπάρχουν τέτοια άτομα στη ζωή μας. Αυτό έτσι ήθελα να κλείσω με αυτό και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο πατήρ Γεννάδιος μου απαντάει ότι έχει ένα θέμα με τη σύνδεση. Πιστεύει ότι θα τα καταφέρει τώρα, τι να πω. Είναι, καμιά φορά βλέπετε και αυτά τα τεχνικά μας πάνε κόντρα. Και δυσκολεύει λίγο σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο, να πω κάτι τελευταίο μάλλον, μήπως είναι εφικτή η σύνδεση σε λίγο. Μέσα στη σχολική πραγματικότητα έχουμε παιδιά που είναι πολύ κλειστά στο άνοιγμα, πολύ λιτά και καθώς περνάνε τα χρόνια, δύσκολα ανοίγονται. Δηλαδή αυτή η προσέγγιση που λέμε του χώρου και του χρόνου είναι πολύ κλειδωμένα. Πόσο μπορεί κανείς να επιμείνει σε αυτήν την προσέγγιση, δηλαδή πόσο πρέπει και έναν έφηβο να σεβαστεί, γιατί έχει την προσωπική του ζωή και αυτό το κλείσιμο κάπου είναι μέσα σε αυτή την ηλικία, δεν θα πω φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο. Πόσο λοιπόν αυτό να το σεβαστεί, πόσο να επιμείνει και μέχρι ποιο σημείο να προχωρήσει, γιατί δεν θέλει ούτε να νιώσουν τα ανακρίνεις, ούτε πάλι ότι τους είσαι αδιάφορος. Δεν σε νοιάζει δηλαδή το ότι μπορεί να πονάνε, ότι μπορεί να είναι κλειστά. Αυτό, αυτή την ερώτηση. Θα δημιουργήσω μια εικόνα. Όταν μπαίνει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι, έχεις δύο επιλογές. Ή μπορείς να το πεις, βγάλω το παλτό σου, γρήγορα και δώσ' το μου, και γρήγορα δώσ' το κρεμάσω. Ή μπορεί να έχεις μπει στη διαδικασία και να έχεις φτιάξει μια τόσο γλυκιά και ζεστή ατμόσφαιρα εκεί μέσα, που από μόνο σου θα νιώσει άνετα, θα βγάλει το παλτό του, θα βγάλει το σακάκι του, μπορεί να βγάλει τα παπούτσια του, να τα βάλει πάνω στον καναπέ και να κάνει αυτό που λέει και ο. Να αρχίσει τον καναπέ εκεί πέρα να μιλάει. Αν θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά μας κάτι, να δημιουργήσουμε τέτοιο κλίμα, ούτως ώστε από μόνα τους να βγάλουν, έτσι να αρχίσουν να ξεκουμπώνονται, να αρχίσουν από μόνα τους να βγάζουν πραγματάκια, ας πούμε, και να ξετυλίγουν ό,τι έχουν μέσα τους. Να κάνουμε λίγο το σπίτι, να κάνουμε την αίθουσα του σχολείου, να κάνουμε ένα πολύ ζεστό δωμάτιο, φανταστείτε, που καίει τσάκι, που υπάρχει μια θαλπορή. Να κάνουμε αυτό το πράγμα, να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό και τα υπόλοιπα θα γίνουν από μόνα τους. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πάτε, σας ακούμε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, αγαπητέ μας Ελευθέριε, γιατί πέτυχε αυτό που μας το προτείνει να το κάνουμε στην οικογένεια, στο σχολείο, να είμαστε έτσι στην επικοινωνία ανοιχτή, ζεστή, καρδιακή, με αυτή την έμπονη αγάπη. Αυτό μας το έδωσε πρώτα ο ίδιος σήμερα εδώ και γι' αυτό τον ευχαριστούμε θερμά, τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, γιατί μας βοήθησε να ανοίξουμε τις καρδιές μας με τον πιο αυθόρμητο και απλό τρόπο. Και πολλή ώρα θα μπορούσαμε να καθίσουμε, όπως φαίνεται, να συζητάμε, αλλά σίγουρα εδώ πρέπει να κλείσουμε κάπου τη συνάντησή μας. Να πω δύο πράγματα, μόνο έτσι κλείνοντας. Το ένα είναι για μια περίπτωση που ακούστηκε, μια διευκρίνηση, και το άλλο το γενικότερο. Ως προς την περίπτωση αυτή που ακούστηκε, και το είπε βέβαια ο κύριος Ελευθεριάδης, που είναι μια περίπτωση που βασανίζει πλέον πολλά ζευγάρια, πολλές οικογένειες. Είναι πράγματι ένα αίτημά μας, μίλησε για μια νίκη του πειρασμού και καλά το είπε, έτσι το χαρακτήρισε. Γιατί είναι ένα αίτημά μας όταν φτάνει μια οικογένεια στο διαζύγιο και να χωρίσουν. Και οπωσδήποτε είναι η τελευταία, η έσχατη λύση σε κάποιες περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολες και περιέγραψε ο κύριος Ελευθεριάδης. Να το παρομοιάσω για να γίνει πιο αντιληπτό ακόμα, να πω και ένα άλλο παράδειγμα με τι είναι αυτό, πόσο μας πονάει, πόσο αυτό που λίγο πριν κάτι σαν να το αναφέρατε πάλι, με ένα παιδί που αν είναι τόσο εκρηκτικό και η επιθετικότητά του υπερβαίνει τα όρια, καλούμε και την αστυνομία. Για ποιο, για το παιδί μας. Ποια μάνα, ποιος πατέρας θέλει να χωρίσει από το παιδί του, ποια μάνα, ποιος πατέρας θέλει να πάει στα δικαστήρια με το παιδί του. Και όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Αλλά να το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτό είναι ένας πειρασμός μεγάλος και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο και όσο γίνεται να υπάρχει αυτή η πρόληψη που μας είπε ο κύριος Ελευθεριάδης. Και εδώ ήθελα να πω στο δεύτερο, δηλαδή μην φτάσουμε εκεί, να ξέρουμε από πριν όταν ερχόμαστε σε μια σχέση, να καλλιεργούμε ο ένα και εμείς τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον. Και εδώ ήθελα να πω στο δεύτερο, ότι το έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσει δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας που έχουμε απέναντι, ή δεν είναι μόνο για τον σύζυγο, την σύζυγο. Κυρίως είναι να το δούμε για μας. Δηλαδή, μήπως και εγώ έχω τέτοια νοοτροπία, τέτοια αντίληψη. Αν αλλάξει, είδατε, μπαίνουμε τώρα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η μετάνοια αφορά εμάς, δεν είναι η μετάνοια για τους άλλους. Λοιπόν, προσεύχομαι, Πάτερ, να αλλάξει ο άλλος. Προσεύχομαι, κάτι και εσείς προσευχή να αλλάξει. Να αλλάξει και ο άλλος, και θα κάνουμε και προσευχή. Ασφαλώς, γιατί μερικά είναι πολύ δύσκολα προβλήματα, αλλά δεν είναι μόνο να αλλάξει ο άλλος. Ασφαλώς είναι. Αλλά αυτό είναι θέμα ελευθερίας του. Το αν θα αλλάξει ο άλλος δεν είναι στο χέρι μας. Στο χέρι του Θεού, ναι, να του δώσει και πάλι ευκαιρίες είναι. Ούτε στο χέρι του Θεού είναι. Στο δικό του χέρι. Η ελεύθερη βούλη στον ανθρώπου. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από αυτό το εγκλωβισμένο, αυτό το εγώ μας, την αυτάρκειά μας, ότι εγώ έτσι είμαι, έτσι θέλω, έτσι κάνω. Εδώ είναι το στοίχημα για όλους, εδώ είναι η πρόκληση, εδώ είναι η ευκαιρία τώρα για άσκηση και αυτή τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ελευθεριάδης, νομίζω μας έδωσε πολλές τέτοιες αφορμές και ας ξεκινήσουμε πρώτα από μέσα μας. Νομίζω θα συμφωνείτε, κύριε Ελευθεριάδη, και πολύ ευχαριστούμε για όλα, γιατί συνδέεται την ψυχολογία με την πίστη και έτσι μας δίνεται πολύ ελπίδα, γιατί αν η ψυχολογία είναι χωρίς την πίστη, τότε είναι πολύ ανθρωποκεντρική και ανεπαρκής. Όταν όμως έχει αυτό που είπατε πολύ ωραία, την Παναγία δίπλα μας, στα γόνατα, τότε έχουμε ελπίδα. Θερμά σας ευχαριστούμε. Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Ευχαριστούμε. Οι ευχαριστίες είναι πολλές. Για όσους το ρωτούν, μία ακόμη φορά να το πούμε, με την άδειά του, όλη η απόψινή του ομιλία μαγνητοσκοπήθηκε, ήδη ανεβαίνει στο YouTube, αλλά θα την ανεβάσουμε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τον κόπο, για την προσοχή, για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.